Μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ανάπλασης στο κέντρο των Χανίων χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Δήμος Χανίων, έχοντας εδώ και καιρό καταθέσει τις προτάσεις του για έγκριση πίστωσης, πήρε το πράσινο φως και εξασφάλισε συνολική χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ευρώ. 30 οικοδομικά τετράγωνα στην καρδιά της πόλης, μεταξύ των οδών Κηδωνίας, Καραϊσκάκη, Μάρκου Μπότσαρη και Κισάμου. Μια εκτεταμένη ανάπλαση που προβλέπει υπογειοποίηση όλων των δικτύων, διαπλάτηση των πεζοδρομίων, εκτεταμένες φυτεύσεις, προσθήκη αστικού εξοπλισμού, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο τοπίο. Το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται όταν ήδη θα είναι σε εξέλιξη μεγάλες εργολαβίες για την ανάπλαση της Χατζημιχάλη Γιάνναρη, της Καλλίδη καθώς και της πλατείας 1866. Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση και λειτουργία του ποδηλατοδρομίου στα Καθιανά Ακροτηρίου, για την οποία θα διατεθούν τα 8 από τα συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι καταφέραμε και το έργο του ποδηλατοδρομίου των Καθιανών, όπως είχαμε δεσμευτεί από την αρχή της θητείας μας, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να βρούμε την χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και έτσι σε λίγους μήνες να ξεκινάει αυτή η ανακατασκευή που θα οδηγήσει στο να έχουν τα Χανιά, στο να έχει Κρήτη ένα από τα καλύτερα ποδηλατοδρόμια, αν όχι το καλύτερο στη χώρα. Ο Δήμος Χανίων ήταν μεταξύ των 16 Δήμων της χώρας που μπήκαν στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος, ενώ κατάφερε να εξασφαλίσει το σύνολο του ποσού για το οποίο είχε υποβάλει προτάσεις. Ο Δήμος Χανίων πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό αποτυπώνει την πολύ σωστή και μεθοδική δουλειά που έγινε και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της διεκδίκησης των συγκεκριμένων πόρων. Ο χρόνος έναρξης κατασκευής των δύο εμβληματικών για τα Χανιά έργων προσδιορίζεται στις αρχές του 2023, ενώ άμεσα αναμένεται να τρέξουν οι διαδικασίες της δημοκράτησης.